αλλά οντολογική και αναφέρεται σε ολόκληρη τη κτήση.
ως κατολική σωτηρία της, ενώ χαρακτηριστικά ο Σταυρός παρακολούσε θωρά και θάνατο. Έτσι πανηγυρίζουμε και εορτάζουμε σήμερα το κατόρθωμα του Σταυρού, του οποίου αναστάσιμη χρήση έκανε πρόσωπος ο Κύριος, ενώ δηλαδή πρόκειται για θυσία και θάνατο, αισθανόμαστε χαρά. Πρόκειται για φαινόμενο της ιερής αμφιβίας. Αυτό ασπαζόμαστε την χαρά και με φόβο για την αμαρτία, ως ανάξιοι όντες, κράτη για τη σωτηρία του Μαρέου και τον κόσμο. Η ελληνορθόδοξη παράδοσή μας έχει μια βάση τον Παύλιο λόγο, εναρχή ιδεαπιθάμεν στην Χριστό, πιστεύουν και συζήσουμε αυτό, ειδώντας ότι ο Χριστός εγερθείς εκ νεκρών, ο Κέτη αποθυμίσθηκε θάνατος αυτού που Κέτη κυριεύει. Για να μπορεί όμως ο άνθρωπος να λάβει σήμερα τον Θείο Αγιασμό μέσω του Σταυρού, είναι απαραίτητο να πιστέψει στο λυτρωτή Χριστό και στη σταυρική απολυτρωτική του θυσία. Επίσης πρέπει να σταυρώσει και αυτός τον εαυτό του, όπως ο Χριστός να σταυρωθεί μαζί του. Η μεγάλη αυτή του παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι μια ακόμη ευκαιρία για μας όλους μας να σκεφτούμε τις άπειρες δωρεές του Θεού στη ζωή μας. Να στρέψουμε το βλέμμα μας στο εκπαγωτικό φως του Σταυρού, προκειμένου να διαλύσουμε το σκοτεινό έρεφο των αμαρτιών της ψυχής μας. Δεν έχουμε πολλές επιλογές, αγαπητοί μου. Ή αποδεχόμαστε τη δύναμη του Σταυρού, του Χριστού, και σωζόμαστε ή παραμένουμε δούλοι της αμαρτίας και φορές του κακού και χανόμαστε. Η πρόσκληση και η πρόσκληση του προς την δίκωση είναι πάντα ανοιχτή, αρκεί να πάρουμε και τη μεγάλη απόφαση και να την αποδεχτούμε. Αμήν. Ζημιώθη εφ' ημάς το φως του προσώπου.